τα φαντάσματα δεν ανήκουν στα παραμύθια. Πολιάζουν βαθιά στα σοκάκια της ψυχής. Δημιουργούνται από την ήττα και τρέφονται από το χρόνο. Αποκτούν υπόσταση από τις αναμνήσεις. Επιστρέφουν όταν μια αποτυχία επαναλαμβάνεται. Τα λιοντάρια όμως δεν πιστεύουν στα φαντάσματα. Όσες φορές κι αν πέσουν, στο τέλος σηκώνονται. Θεραπεύουν τις πληγές τους. Αντλούν δύναμη από την αγέλη. Και κανένα θύραμα δεν μπορεί να τους αντισταθεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Αυτή η επιτυχία σήμερα ήταν πραγματικά τόσο μεγάλη. Ήταν για όλα εκείνα τα χαμένα παιχνίδια στο 90 του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Όταν αποκλειστήκαμε από τον Όμιλο με τον Τζέραρντ στο 90 του 3-1, στο Ριαθόρ στο 90, η Γιουβέντους εννοείται, με τη Μένταλιστ, με τη Γουλφς, όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν μαζεμένα σήμερα εδώ. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που το έδωσε και νιώθω πολύ τυχερός που βρίσκομαι στη γενιά που φτάσαμε στους 4. Είμαι ο Γιάννης ο Πολυκανελώτης, ο τέος αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1936. Έχω περάσει όμορφες στιγμές με πρωταθλήματα και κύπελα. Και στη συλλογή της ιστορίας μου λείπει ένα πανευρωπαϊκό, που η επιθυμία μου είναι για να κλείσει το βιβλίο του αρχείου μου. Είχα ζήσει βέβαια το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, με εκείνο το υπέροχο γκολ του Ηλία του Ιφαντή και με τα δύο γκολ του Ματσόλα, με πάντα τον καλό μας αείμνηστο Σάββα Θεοδωρίδη τερματοφύλακα. Τον Ολυμπιακό τον ακολουθούσα από μικρό παιδί. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχω χάσει ελάχιστα παιχνίδια. Είναι από κάποια που δεν πήρα μυστήρια. Αν και σε κάποια από αυτά, εγώ βρήκα τον τρόπο και μπήκα στο γήπεδο μέσα. Με τελευταίο της Φενέρμπαξέ που ήταν χωρίς μετακίνηση φιλάθλων Ελλήνων. Αλλά ήμουν μέσα και κατάφερα να το ζήσω όπως το ζήσα. Υπήρχαν στιγμές, ας πούμε, που ήταν απογοητευτικές, όπως με τη Γιουβέντους, όπως με τη Μακάμπη στην Κύπρο. Στη Λίβερπουλ με τον Τζέραρντ θεωρώ ότι επειδή ήμουνα μέσα, δεν μπορείτε να καταλάβετε, όλα συνηγορούσαν ότι θα χάσουμε. Ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, ήταν πραγματικά το γήπεδο κατηφορικό. Δηλαδή, στεναχωρηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε στη ροή του αγώνα έτσι πως πήγαινε. Είναι αλήθεια ότι όταν εμείς από συμπτώσεις χάναμε κάνα παιχνίδι, όλη μας η εβδομάδα ήταν σκοτεινή. Ακόμη και στη δουλειά μας δεν είχαμε τη διάθεση να δουλέψουμε. Τέτοια στεναχώρια, διότι δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το διπλανό μας με το να μας πει ότι χάσαμε. Ειδικά τη χρονιά τότε με το 1-1 στο Ζάγκρεπ, όπου περνάμε στην επόμενη φάση και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη Γιουβέντους για να πάμε στους 4, εκεί πραγματικά το πιστέψαμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν το πιστεύαμε, θα ήταν ένα τεράστιο λάθος, γιατί είχαμε όλες τις δυνατότητες. Παίξαμε ένα παιχνίδι μέσα στον Ντελε Άλπι με μια εκπληκτική ομάδα της Γιουβέντους, με 10.000 Ολυμπιακούς στο γήπεδο, μια τρομερή ατμόσφαιρα, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί και η Γιουβέντους ήθελε το τρόπαιο. Χάνουμε 2-0
και στο 89 μας δίνεται μια τεράστια ευκαιρία με ένα πέναλτι, όπου παίρνει πολύ ψύχρεμα, πολύ όρημα, κρύο αίμα πραγματικά, παίρνει την μπάλα ο Αντρέας Ωνινιάδης, τη στείνει, εκτελεί και κάνει το 2-1. Πανηγυρίζαμε, σαν να ήμασταν σίγουροι ότι εδώ στο ΆΚΑ δεν περνάει κανείς και έχουμε περάσει ήδη. Η πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League δεν ήταν κάτι τυχαίο. Ο Ολυμπιακός εδώ και 25 χρόνια κυνηγάει το παραπάνω βήμα από την Ευρώπη, από την εποχή, στην Ευρώπη, από την εποχή του Σοκρατικό Καλή και ακόμα, με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια τα 15 τελευταία χρόνια επί Μαρινάκη. Ο Ολυμπιακός για ένα κλικ δεν είχε φτάσει στους 8 του Champions League, για ένα γκολ με τη Manchester United, ένα γκολ στο 85 με τη Metalist του είχε στερήσει την παρουσία στους 8 του Europa League, μια χειρουργική διαιτησία του είχε στερήσει μια άλλη παρουσία στους 8 επίσης του Europa League, είχε τεράστιες προκρίσεις με την Arsenal και με τη Milan, είχε τεράστιες νίκες με Atletico, Juventus, όλα αυτά δεν ήταν τυχαία. Και όταν κάποιος κυνηγάει πολύ κάτι, κάποια στιγμή θα φτάσει κοντά. Μετά από μερικές μέρες είναι το δεύτερο παιχνίδι, όπου υπάρχει μια τρομερή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Δεν υπήρχαν ούτε οι διάδρομοι, οι σκάλες για να περάσει ο κόσμος. Πολύ κακές καιρικές συνθήκες, πολύ κρύο, πολύ αέρα, ψιλόβροχο. Και παίζουμε με τη Γιουβέντους, του Ντάβιτς, του Ντεσάμπ, του Μοντέρο, του Ζιντάν. Και στα πρώτα 10 λεπτά κερδίζουμε 1-0. Και φέρνουμε το παιχνίδι και ακριβώς που θέλουμε. Δεν κινδυνεύουμε σε καμία φάση. Και όταν κινδυνεύαμε ήταν ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος όπου καθάριζε τα πάντα. Μια τρομερή εμφάνιση. Γύρω στο 75, αν δεν κάνω λάθος, έχω μια τρομερή ευκαιρία εγώ. Τη θυμάμαι και όποτε τη θυμάμαι, περνάει λίγος μέσα από το σώμα μου, γιατί ήταν μια στιγμή όπου πραγματικά με το 2-0 τελείωναν όλα και θα είμαστε στους 4. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε το παιχνίδι, το έχουμε εκεί που θέλουμε, στο 1-0 που περνάμε. Γίνεται μια πραγματικά άκυρη σέντρα, νομίζω ο Πεσότο την κάνει, όπου η μπάλα, όπως είμαστε τοποθετημένοι μέσα στην περιοχή, τη βλέπουμε ότι περνάει πίσω από την εστία μας και έχει κατεύθυνση προς τις κερκίδες. Και εκεί ο αέρας, είχε τρομερό αέρα, γυρίζει την μπάλα, την αλλάζει κατεύθυνση και αρχίζει και τη φέρνει μέσα στο γήπεδο, όπου κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η πορεία της. Αλλάζει συνέχεια, γιατί σηκώθηκε πολύ ψηλά η μπάλα, αλλάζει συνέχεια πορεία και από το πουθενά βρίσκεται στα πόδια του Κόντε και ισοφαρίζει. Όταν δέχεσαι ένα τέτοιο γκολ με αυτόν τον τρόπο, λόγω καιρικών συνθηκών, πραγματικά είναι πολύ άδικο για μια ομάδα που έχει καταθέσει ψυχή και σώμα μέσα στο γήπεδο, έχει κοιτάξει μια ομάδα όπως είναι η Γιουβέντους, την έχει κοιτάξει στα μάτια, τους έχει περάσει το μήνυμα ήδη ότι έχουμε περάσει εμείς. Μην ασχολείστε, πραγματικά, δηλαδή το έβλεπα στα πρόσωπα των αντιπάλων ότι πλέον ξέραν κι αυτοί ότι πολύ δύσκολα θα περάσουν και από μια τέτοια κρύα φάση πηγαίνουμε στα αποδυτήρια με το 1-1 χάνοντας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθούμε στους 4 του Champions League. Άδικο πολύ για την ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά, θα το ξέρετε ότι μέσα μας και στον κόσμο και σε εμάς υπήρχε μια ευχαρίστηση ότι πραγματικά οι δυνατότητες μας είναι αυτές και μπορούμε να συνεχίσουμε να το πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Από εκεί και πέρα όμως τέτοιες ευκαιρίες, η αλήθεια είναι ότι δεν σου δίνονται κάθε χρονιά, δεν μπορεί να έχεις την απέτηση κάθε χρονιά να είσαι εκεί και ότι όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Φέτος ξεκινήσαμε πολύ, πολύ δύσκολα, δηλαδή ακόμα και ένα παιχνίδι που φαινόταν δικό μας με την Τόμπολα στη Σερβία καταφέραμε να μεσοφαρίσουνε. Πετύχαμε μια νίκη σπουδαία με τη West Ham που αυτή μας έδωσε ουσιαστικά την τρίτη θέση και την ελπίδα να συνεχίσουμε το Γενάρη από Φλεβάρι στο Conference. Και εγώ είχα πει σε φίλους ότι όταν ήρθα με την Λίμπαρ, όχι ότι περίμενε ο άνθρωπος ότι θα κάνει αυτά που θα γινόταν, αυτά που έχουν γίνει, αλλά νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν από το ακυρωμένο γκολ με τη Φερετσβάρος στο Καραϊσκάκη, που για 5-10 πόντους πόσο ήταν που ακύρωσε τον γκολ. Νομίζω ότι αν είχαμε μείνει πίσω στο σκορ, δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε εύκολα στον αγώνα, γιατί ήταν καινούριο με την Λίμπαρ. Ό,τι έχουμε συναντήσει όλα τα χρόνια, ατυχίες, αδικίες, λάθη δικά μας. Όλα έχουν έρθει με έναν τρόπο μαγικό. Μέσα σε ένα τρίμηνο μας τα έχει ξεργυρώσει όλα πίσω
η ποδοσφαιρική τύχη μας θα έχει δώσει απλόχερα. Θα έλεγα ότι ήταν μια χρονιά η οποία ξεκίνησε με μια υπέρμετρη αισιοδοξία. Δεν βγήκε σε καμία περίπτωση. Απέναντίας θα έλεγα ότι πήγαινε να γίνει μια χρονιά, θα ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σύλλογο, όπου όλο αυτό άλλαξε από τη στιγμή που ήρθε ο coach, ο Μεντιλίμπαρ. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός λες και είχε το μαγικό ραβδάκι. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε έβγαλε μια προσωπικότητα την οποία όλοι μπορούσαμε να τη σεβαστούμε. Κάθε παίκτης έβαλε τον εγωισμό του για την ομάδα. Όλοι νιώσαν σημαντικοί. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό που πέτυχε ο coach. Όλοι νιώθαν ότι είναι μερίδιο της επιτυχίας. Έφτιαξε το κλίμα μέσα στην ομάδα. Το περιβάλλον ήταν τρομερά ελκυστικό. Οι ποδοσφαιριστές όλοι χαρούμενοι. Χαρούμενοι που έπαιζαν σε αυτή την ομάδα, που παίζουν σε αυτή την ομάδα. Χαρούμενοι για τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Και όλο αυτό πραγματικά άλλαξε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είδαμε έναν άλλον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό με τρομερή αυτοπεποίθηση. Με ένα πλάνο στον τρόπο παιχνιδιού του. Η προσέγγιση του, η τακτική του προσέγγιση ήταν τρομερή. Σε πάρα πολλά παιχνίδια. Κάνοντας πολύ απλά πράγματα από τον coach. Και δείχνοντας ότι αν διορθώσεις 2-3 πραγματάκια βάζοντας κάποιες προτεραιότητες, πραγματικά μπορείς να κάνεις θαύματα. Γιατί το υλικό υπάρχει. Το ρόστερ υπάρχει. Οι παίκτες υπάρχουν. Η διοίκηση υπάρχει. Η πίστη υπάρχει. Η σπίθα υπάρχει. Είναι εδώ. Πώς έφτασε φέτος κοντά ο Ολυμπιακός? Συνδυάστηκαν κάποια πράγματα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η παρουσία το τελευταίο τρίμηνο του Μεντιλίμπαρ, ενός προπονητή ο οποίος από πέρσι με τη Σεβίλη είχε δείξει ότι το έχει στα νοκάουτ. Σίγουρα, να είμαστε ρεαλιστές, το Conference Link είναι μια διοργάνωση η οποία είναι τρίτη στη σειρά πίσω από το Champions League και από το Europa Link, στο οποίο πάλευε επί χρόνια να διακριθεί ο Ολυμπιακός. Οι μεταγραφές του Γενάρη, οι τρεις Πορτογάλοι βοήθησαν πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, ο Κάρμο, Τσικίνιο και ο Όρτα. Αλλά επίσης, για να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να πούμε ότι φέτος ο Ολυμπιακός στα νοκάουτ της διοργάνωσης του Conference Link είχε μια πραγματικά καλή διαιτησία. Και αυτό γιατί η UEFA του έβαλε top διαιτητές. Όταν έχεις top διαιτητές, λογικά θα έχεις και πολύ καλή διαιτησία. Τέλος, πρέπει να δεχθούμε κιόλας ότι κάπου ο Ολυμπιακός θυσίασε το πρωτάθλημα το φετινό, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, μπροστά στην προοπτική της παρουσίας του στον τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ένα κομβικό σημείο για τη φετινή ευρωπαϊκή μας πορεία ήταν μεγάλη μας ανατροπή απέναντι στη Μακάμπη. Νομίζω ότι η ομάδα εκεί κατάλαβε τις δυνατότητές της, ότι πραγματικά είμαστε με ένα πολύ καλό σύνολο, με καλούς ποδοσφαιριστές που μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Είμαστε μια παρέα 30 άτομα, 31. Γίνεται το πρώτο παιχνίδι, το αποτέλεσμα αυτό το δυνηρό. Τέσσερις μου λένε δεν θα έρθουμε. Του λέω παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Λέω, ο Ολυμπιακός μας έχει με καλές στιγμές, με άσχημες στιγμές, με κακές στιγμές. Λέω, μην το ακυρώσω το ταξίδι. Πάμε για την παρέα, πάμε για τη βόλτα. Πάμε να τους κερδίσουμε, να πούμε ότι τους κερδίσαμε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε κάπως έτσι τώρα. Πού να φανταστούμε εμείς τώρα. Μετά ήρθε και το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού την Κυριακή και μπήκαμε σχεδόν όλοι με πολύ. Δηλαδή, το μυαλό μας ήταν ότι πάμε να κάνουμε την υποχρέωση του ταξίδι, να δούμε, να γυρίσουμε και να. Αυτό, το τελευταίο μας ταξίδι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εκεί ήταν το γήπεδο, ήμασταν όλοι μαζί περίπου 500 άτομα. Ήμασταν εμείς με το ζόρι 40-50 και οι υπόλοιποι ήταν Ισραηλοί. Μας είχαν δώσει κάτι θέση πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού και υπήρχε μια αμεσότητα, μια επαφή. Δηλαδή, μιλάγαμε, φωνάζαμε όσο μπορούσαμε, μας ακούγαν οι παίχτες. Οι παίχτες, πραγματικά το πιστεύω, γιατί είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση, όπως είπα, το χαρήκανε που μας είδαν εκεί πέρα, έστω αυτούς τους λίγους. Σου λέει, ήρθαν να παίξουμε για μας, για αυτούς, για τους άλλους που μείνανε πίσω. Και το παιχνίδι ξεκινάει, μπαίνει το πρώτο γκολ. Okay, είχαμε και μια άλλη άτυχη στιγμή τότε στο πρώτο παιχνίδι. Είχε πάει ένα σουτ του Καρβάλιο στο δοκάρι. Και λέγαμε μετά, ειδικά μετά το πρώτο γκολ, συζητάγαμε ότι αν είχε μπει το γκολ του Καρβάλιο θα ήταν διαφορετικά τα δύο γκολ διαφορά, διαφορετικά τα τρία ψάχναμε. Έγινε και το 0-2 και μετά κοιτιόμασταν, μετά το πιστέψαμε. Εκεί
πιστέψαμε ότι θα πιάσουμε σκορ παράταση τουλάχιστον. Γίνεται και το 0-3, τώρα μετά ούτε εμείς μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό που ζούσαμε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκεί είχαμε άγνοια κινδύνου. Εγώ η μόνη στιγμή που φοβήθηκα ήταν όταν είχαμε πιάσει το σκορ της παράτασης, μην γίνει κάτι πάλι μαγικό και μας απογοητεύσει, δηλαδή, στο τελευταίο λεπτό, κάποιο λάθος, κάτι οτιδήποτε. Γιατί δυστυχώς οι περισσότερες στιγμές ήταν άτυχες, πραγματικά άτυχες. Δηλαδή έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά να αναφέρουμε. Μετά στην παράταση που πήγαμε και μπήκε μέσα το 1-5 εκεί πέρα, πιστέψαμε ότι έγινε κάτι που δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, οποιαδήποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οποιαδήποτε ομάδα, όχι ελληνική ομάδα, με οποιαδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη τώρα, οι ομάδες έχουν ανέβει επίπεδο όλες. Και ειδικά τώρα στη φάση που παίζαμε στους 16. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εκείνο το παιχνίδι που ήταν πραγματικά άλλαξε το πώς βλέπουμε, πώς σκεφτόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι, ήταν αυτό το εκτός έδρας με τη Μακάμπη, με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά η αυτοπεποίθηση ήταν τρομερή και φάνηκε σε κάθε παιχνίδι. Φενέρ Ολυμπιακός, το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν είχαν τον κόσμο στο πλευρό τους, σε ένα δύσκολο γήπεδο, σε μια δύσκολη έδρα. Στην Τουρκία που πήραμε απόφαση να πάμε 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 μπήκαμε στο γήπεδο, ήταν λίγο οι στιγμές δύσκολες. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ απ' έξω, ήταν αυτοί που περπατάγανε εκατοντάδες, πίνανε, σπάγανε μπουκάλια μπύρας. Μέσα στο γήπεδο ήταν όλοι όρθιοι. Όλοι όρθιοι ανεξαρτήτου το που κάθεται ο καθένας, δηλαδή πέταλα, κεντρικές κερκίδες επίσημα, όλοι με φανέλες Φενέρμπαξέ. Θυμάμαι τις παραμονές του αγώνα, το κλίμα που υπήρχε από πλευράς Φενέρ και την εντυπωσιακά μεγάλη έπαρση την οποία έβγαζαν οι Τούρκοι, αλλά και τη μεγάλη σιγουριά για αυτό το παιχνίδι, αλλά και το πόσο χαμηλό προφίλ, το πόσο low profile ήταν από την πλευρά τους οι Ερυθρόλευκοι για αυτό το μάτς, στο οποίο πήγαιναν με μεγάλη σοβαρότητα και πολύ καλή προσέγγιση και πνευματική, ψυχολογική και γενικότερα αγωνιστική. Την ημέρα του αγώνα, σε μια ποδοσφαιρική συνοικία, σε μια καθαρά ποδοσφαιρική γειτονιά στην Κωνσταντινούπολη, με τον κόσμο να βγαίνει από νωρίς στους δρόμους με τις φανέλες της Φενέρ και να περιμένει πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, βέβαια, μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα, με γενικότερα πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, με πολύ φασαρία, με φωνές, με συνθήματα, με τραγούδια. Άλλωστε και οι ίδιοι άνθρωποι του Ολυμπιακού το παραδέχτηκαν ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες έδρες που έχουν παίξει ποτέ. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, εκεί έδειξε στοιχεία ότι μπορεί το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, άλλες εποχές δεν θα άντυχε στην πίεση αυτή του αγώνα. Κι όμως, 1-0, το κράτησε, πήγαμε εκεί που πήγαμε. Είχαμε και την τύχη με το μέρος μας στα πέναλτι. Και έγινε κάτι μοναδικό. Η διαδικασία των πέναλτι, μια διαδικασία που νομίζω ούτε εγώ ούτε πάρα πολλοί κόσμοι θα την ξεχάσει. Σε εκείνη τη φάση τον πέναλτι με μεγάλο ήρωα τον Κωνσταντή Τζολάκη, που αν δεν έπρεπε να γράψω για τα πέναλτι, νομίζω ότι θα ήμουν σαν τον Μεντιλίμπαρ, να μην βλέπω τη διαδικασία των πέναλτι από το άγχος και την πίεση. Θεός ήταν ο Κώστας ο Τζολάκης, που από τα 5 πέναλτι απέκρουσε τα 3. Κάτι που είναι σπάνιο για την Ευρώπη. Και φυσικά, μετά το τέλος της διαδικασίας, ακούγονταν μόνο ερυθρόλευκες φωνές στο γήπεδο, μόνο ελληνικές φωνές, η απόλυτη βουβαμάρα, η απόλυτη σιωπή από τους Τούρκους, το ταξίδι της επιστροφής, με την αποθέωση μετά του κόσμου στο αεροδρόμιο, με τους παίχτες και παίχτες όπως ο Φορτούνης που έχουν ζήσει και έχουν ζήσει πράγματα στον Ολυμπιακό, να συζητάνε και να κοιτάνε βίντεο για τον κόσμο που τους περίμενα και μάλιστα ο αρχηγός του Ολυμπιακού να είναι εντυπωσιασμένος από την προσέλευση του κόσμου και να περιμένει και αυτός πώς και πώς την επιστροφή της ομάδας για να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο αυτή την πρόκληση. Στο Villa Park νομίζω ότι ήταν ο πιο ολοκληρωμένος Ολυμπιακός που έχω δει εγώ, σας λέω, 20 χρόνια. Νομίζω ότι καμία ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να παίξει σε αγγλικό γήπεδο με μια ομάδα που είναι στην τετράδα της Premier League σε αυτό το ρυθμό και να αντέξει, να μην φανεί διαφορά, δηλαδή
ότι η Aston Villa είναι στην Premier League και εμείς στη Super League. Και νομίζω ότι η διαφορετικότητα του Ολυμπιακού φαίνεται στο ότι άλλες φορές, που πρόσφατο παράδειγμα ήταν με την τότε να κερδίζαμε 2-0 και φάγαμε 4 μετά, όταν μεσοφαρίσαν στο 2-2, ένας Ολυμπιακός φυσιολογικός θα είχε φάει 4 γκολ. Αλλά αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι, είναι κάτι παραπάνω, είναι Ολυμπιακάρα. Και ειδικά στα παιχνίδια με την Aston Villa, όταν έχεις αντιμετωπίσεις την τέταρτη ομάδα της Premier League, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεσαι σε αυτά τα δύσκολα δύο παιχνίδια είναι τρομερός. Και θα έλεγα ότι ήταν και εύκολο να το πω. Τολμώ να πω και εύκολο να πάρουμε τέτοια πρόκληση. Κάθε γκολ που έβαζε ο Ολυμπιακός πεταγόμουν από τη θέση και ένιωθα τον εαυτό μου να ανεβαίνει ψηλά. Μπορεί να είμαι κοντός, αλλά έχω ανέβει λίγο ψηλά με τα τελευταία γκολ του Ολυμπιακού επί της Βίλα. Και πιστεύω και με το πανευρωπαϊκό θα αισθάνομαι πολύ πιο ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι η ζήτηση για το ευρωπαϊκό που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και ένα μαραγκανά να είχε η Ελλάδα πάλι δεν θα χωρούσε να βάλει τους φιλάθλους. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Κάτι το οποίο η ομάδα το δικαιούται, ο πρόεδρος, ο κόσμος, όλος ο οργανισμός. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα εισαγωγικά ζηλεύω τώρα όλα αυτά τα παιδιά που θα βρεθούν σε ένα τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου και απ' την άλλη είμαι πολύ ενθουσιασμένος όπου η ομάδα μου, όπου είναι η δεύτερη οικογένειά μου, το δεύτερο σπίτι μου, καταφέρνει κάτι τόσο μεγάλο. Με την ευχή βέβαια όλων μας να νικήσουμε και να πάρουμε το τρόπαιο. Είναι κάτι που θα ανεβάσει και την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πράγματι κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Πιστεύω ότι η θεά τύχη του ποδοσφαίρου να είναι σε αυτό το παιχνίδι μαζί μας. Θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το Σύλλογο, για όλο τον κόσμο, για τον Πρόεδρο, για τα παιδιά εκεί στο μνημείο. Θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Θέλω πάρα πολύ να το κατακτήσω, να γράψω μια ιστορία με την ομάδα αυτή. Εκείνες τις στιγμές, τις τελευταίες στιγμές θα αντλήσω δύναμη σίγουρα από την οικογένειά μου που μου δίνει δύναμη όλα αυτά τα χρόνια για να συνεχίσω και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και δεύτερον θα πάρω δύναμη όπως παίρνω πάντα όταν βλέπω κρεμασμένη τη ρηγωτή στη θέση μου, να λέει το όνομά μου. Πάντα είναι ένα ξεχωριστό κίνητρο για μένα. Να μπω στο γήπεδο και να παίξω για τον Ολυμπιακό.